τα περί αλληλεγγύης και ενιαίας απάντησης στο ρώσικο εκβιασμό, οι ασάφιες σκοπιμότητας δεν μπορούν να κρύψουν τις φοδρές αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στις κυβερνήσεις. Όλα τα σενάρια υπαγορεύονται από την ευρωνοσιακή στρατηγική της απελευθέρωσης ενέργειας, της πράσινης μετάβασης, της απολιγνητοποίησης, του χρηματιστήριου των ρήπων που είχαν εκτινάξει τις τιμές και την ενεργειακή φτώχεια μήνε πρώτου πολέμου και υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις και στην Ελλάδα. Πίσω από τις φιέστες της ελληνικής κυβέρνησης και τον τερματικό σταθμό αεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη που αποτελεί και στρατιωτικό ορμητήριο του υπεριαλιστικού πολέμου βρίσκεται η αντικατάσταση του ρώσικου αερίου από πανάκριβο αμερικάνικο LNG φαίνοντας μεγάλα κέρδη και στους μεταφορείς Έλληνες εφοπλιστές. Όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί, οι κυρώσει, προϋποθέτουν βαρύ λογαριασμό για το λαό και νέα κέρδη για τα μονοπόλια. Τη στιγμή μάλιστα που πυκνώνουν διεθνώς οι ανησυχίες των επιτελείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για επικείμενη νέα περιδίνηση σε καπιταλιστική κρίση. Μόνη διέξοδος, ο λαϊκός αγώνας για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, κατάργηση των έμεσων φόρων, του χρηματιστηρίου της ενέργειας, άμεσης και πλήρου επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων με απόσυρση από τι κυρώσει προ τη Ρωσία.